και το Μόναχο. Φανή Χαλκιά, η Ελληνίδα αθλήτρια, έκτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χριστού Στίβου της Βουδαπέστης. 25 χρονών, έχει 52-77, την καλύτερη επίδοση από όλες τις αθλήτριες. Έχει πολύ τσαγανό αυτό το κορίτσι. Έχει τσαγανό. Έχει τσαγανό. Πολύ. Να, εδώ και μπόρεσε να ξαναβρει τον εαυτό της και να είναι εδώ, όσο και η Τζόνσον, η Αμερικανίδα που τρέχει στην 8η διαδρομή, καθώς και η Ρουμάνα, η Τυρλέα που είναι στο 3 και θα ελέγχει όλη την κούρσα από την, από την Φανή τη Χαλκιά. Έχουμε ξανά, εδώ είναι η Πίτμαν, η Αυστραλέζα, βλέπετε πόσο ψηλή είναι. Στο 1 είναι η Τέρεσουκ από την Ουκρανία, στο 2 η Τέιλορ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο 3 η Τυρλέα, η Ρουμάνα, στο 4 η Χαλκιά που τρέχει για τη χώρα μας, η Ελληνίδα, στο 5 η Πίτμαν από την Αυστραλία, στο 6 η Πεσόκινα από τη Ρωσία, στο 7 η Μπικέρ, η άλλη Ρωσίδα, και στο 8 η Τζόνσον η Αμερικανίδα. Η Τυρλέα στο 3, η Χαλκιά στο 4, η Πίτμαν στο 5 και στο 8 η Τζόνσον. Είναι τα μεγάλα ονόματα βάσει των επιδόσεων σε αυτό το τελικό. Η Χαλκιά θέλει να πάει λίγο γρήγορα στην αρχή. Είναι αλήθεια αυτό, να μην είναι η Χαλκιά και φεύγει γρήγορα. Η Τυρλέα είναι πίσω της και πάμε για το πρώτο εμπόδιο. Και περνάει πρώτη η Πεσόκινα που τρέχει στην 5η διαδρομή, πέρασε το πρώτο εμπόδιο. Και πάλι η Πίτμαν πάει καλά. Κρατάει σε καλή απόσταση η Χαλκιά. Η Χαλκιά που τρέχει μάτι εδώ στην τέταρτη διαδρομή. Η Χαλκιά και η Τυρλέα. Η Τυρλέα την ακολουθεί, είναι πίσω τη. Χαλκιά. Η Πίτμαν. Η Χαλκιά ανεβαίνει. Έχει τα τελευταία μέτρα πολύ δυνατά. Για να δούμε, είναι στα μετάλλια η Χαλκιά. Θα πει πρώτη στην τελική ευθεία μαζί με την Πίτμαν. Την Αυστραλέζα. Η Χαλκιά μπαίνει πρώτη στην τελική ευθεία. Χαλκιά και αυτή είναι στην εδώ είναι. Χαλκιά στην πρώτη θέση, την Λέα, κοιτάξτε πίσω της πως κυνηγάει. Εδώ είναι το πέρασμα το καλό. Εδώ είναι ο Ολυμπιονίκης, είναι χρυσή. Ο Ολυμπιονίκης παίρνει τα 2-2. Μπράβο Φανή. Τι έκανε από την ώρα που ήταν μέχρι τη μέση μαζί με τις άλλες. Ήτανε λίγο, ούτε μισό διασκελισμό πίσω. Τελείωσε πια, θα τα καθάριζε όλα στο τέλος. Δεν παίζεται στα δεύτερα 200 μέτρα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και είδατε τι έφτιαξε. Τι έκανε, διαφορές. Στροφή αυτή τη στιγμή σαν είναι την ίδια και την αεροσίδα. Δεν μπορούσε να χάσει. Δεν παρά μόνο από ατυχία, από το εμπόριο. Τι άνθρωπος είναι. Μεγάλη, πολύ μεγάλη στιγμή, το εδικαιούτο. Το δικαιούτο είχα. Τυρλέα 53-38. Το δικαιούτο. Τέρεσου 53-44. Τζόνσον 53-83. Η Πίτμαν 53-92. Μόνο η Ελλάδα κατακτά στην ιστορία της το τρίτο χρυσό μετάλλιο με Ολυμπιακούς αγώνες. Η μόνη που κατέβηκε τα 53 δευτερόλεπτα στο τελικό. Και είχε κατέβει και η μόνη που είχε κατέβει και στο ημιτελικό. Είναι φοβερές οι στιγμές. Η Φανή Χαλκιά, η τρίτη Ελληνίδα που παίρνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρυσό μετάλλιο. Έτσι, η Βούλα, η Πατουλίδου το 92, προχτές η Τσουμελέκα και τώρα σε ένα μεγάλο αγώνισμα. Αυτή η κοπέλα από πέρσι μέχρι φέτος έσπασε τα ρεκόρ και έρχεται εδώ και αποδεικνύει το ποια είναι, την ψυχή της τα πάντα. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο προπονητής της, είναι μεγάλο. Πολύ μεγάλες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Μα δεν έκανε τίποτα τα τελευταία χρόνια. Ασχολείται μόνο με τη Φανή τη Χαλκιά. Πώς θα φτάσει η Φανή τη Χαλκιά σε αυτό το. Και αυτή η κοπέλα για πρώτη φορά δύο χρόνια τώρα κάνει προπόνηση τρελή. Έλεγε ο Θεός να με έχει καλά, να μην πάθω τίποτα. Να μην πάθω τίποτα, να είμαι υγιής. Και ήρθε υγιής εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και είδατε τι έκανε αυτό το ημιτελικό. Ξανά η κούρσα. Τα τελευταία εμπόδια. Εδώ δέχεται την επίθεση. Βλέπει τι της γίνεται. Να δει όλοι εμείς τη βλέπαμε νικήτρια από εκείνη την ώρα. Ένα εμπόδιο είναι ακόμα, το περνάει το εμπόδιο και τώρα πια ποιος να την πιάσει. Και πέρα δεν μπορεί να χαλιώσει. Είτε στην πρώτη διαδρομή της 35χρονης Τέρεσου, πώς κυνηγάει η Ουκρανέζα το μετάλλιο. Δεύτερη είναι η Τυρλέα, Ολυμπιονίκης πρώτη. Καλπασμός πραγματικός για τη Φανή, καλπασμός. Καλπασμός, αυτή η Λαρισαία, βλέπετε εδώ. Ξανά και ξανά τη Φανή. Αυτή η Λαρισαία τα πήρε όλα μας, πήρε όλες τις μας απόψεις.
Μπορεί να κάνει και καλό 400 απλό. Τώρα τι να το κάνει το 400. Δεν έχει σημασία, μπορεί να κάνει 400 απλό. Με αυτό που έχει το 52-82 και 52-77 που έχει κάνει στο γενικό, κάνει 50. Καταρχήν, πριν από δύο μήνες, το Μπρούνο Ζάουλη στις 20 Ιουνίου είχε χρονομετρηθεί 49,5 στα 400 στη σπιταλοδρομία. Τότε την είδαν οι ξένοι, καθώς την χρονομέτρησαν, γιατί η σπιταλοδρομία δεν μετριέται εκείνη την ώρα, την δίνουν οι εταιρείες αργότερα. Όταν είδαν αυτόν τον χρόνο, κατάλαβαν τι τους περιμένει στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Αυτή λοιπόν η μεγάλη αθλήτρια. Αυτή η επιτυχία μας κάνει έχει βγάλει τα παπούτσια της και τις Ελληνίδες να ξεχνούν ορισμένα δυσάριστα γεγονότα που έγιναν την παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτές οι νίκες των κοριτσιών. Με λοιπόν τις πρώτες δηλώσεις. Νομίζω ότι μερικά πράγματα στη ζωή όπως αυτό δεν περιγράφονται με λόγια, έτσι. Με τίποτα. Ό,τι και να πεις είναι απερίγραπτο. Είναι λίγα τα λόγια πραγματικά. Δεν είναι κλισέ αυτό που λένε όλοι τελικά. 70.000 κόσμος και άλλα 10 εκατομμύρια Έλληνες παρακολουθούσαν την κούρσα. Είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο. Ένιωθα σε φοβερή κατάσταση στο ζέσταμα πίσω. Και μπήκα μέσα. Αν ένιωθα 80% καλά, δεν ξέρω παραπάνω. Είπα ότι σήμερα δεν χάνω πραγματικά. Σε καμία περίπτωση ήθελα να δείξω σε όλο τον κόσμο πως οι Έλληνες μπορούν να είναι ψηλά και τώρα όπως ήμασταν εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια πρώτοι έτσι μπορούν να είμαστε και τώρα και πάντα. Το μόνο που δεν πρέπει να τους φαίνεται είναι περίεργο. Σας το λέω ειλικρινά. Είμαστε γεννημένοι για να είμαστε πρώτοι, έτσι το νιώθω. Και μέσα στα κύτταρά μας κουβαλάμε έστω λίγο από την ιστορία των προγόνων μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι και να μην αφήνουμε τους κακούς εαυτούς μας να βγάζουν την κακία τους είτε για οτιδήποτε καλό. Είναι υπέροχα σήμερα, είναι άσχημο να λέμε τέτοια λόγια, αλλά πραγματικά το θέλω, γιατί όλοι μου λένε να τρέξεις και να το ξεχάσεις γιατί είσαι ευτυχισμένη, αλλά δεν ξεχνιούνται. Είπες οι Έλληνες είναι γεννημένοι για να είναι νικητές. Εσύ τελικά είσαι γεννημένη για να γίνεις αθλήτρια. Γιατί όταν ξεκινάς κάτι το σταματάς, μπορεί να μην ήσουν γεννημένη γι' αυτό, αλλά όταν επιστρέφεις και το ξανακάνεις από την αρχή και καλά και το αγαπάς πραγματικά, τότε αυτό κάτι σημαίνει. Δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ με τον προπονητή μου, τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο και ίσως αυτός περισσότερο από μένα. Στην αρχή ξεκινήσαμε 2 χρόνια πριν και πραγματικά του λέγανε όλοι δεν τη χρειάζεσαι, είσαι καλός προπονητής, ας πούμε, διάφορα. Αλλά έδειξε με το πείσμα του και το πάθος του για αυτό που κάνει ότι άξιζε τον κόπο. Εγώ προσπαθούσα να τον πείσω. Ευτυχώς συνεργαστήκαμε και ήρθε αυτό που είδατε. Συγχαρητήρια από όλους, από όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τογλου που με στήριξε πριν το κλειστό, πριν τρέξω. Ευχαριστώ το σύλλογό μου, τον Πελασμό Λάρισα, και αυτοί με βοήθησαν 2 χρόνια πριν. Το Δήμο Πολυδάματα, που είναι κοντά στη Λάρισα, και τον Δήμαρχο του, τον κύριο Μπαλατσό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που με βοήθησαν όταν ξεκίνησε αθλητισμό. Είναι 2-3 και πραγματικά είναι κρίμα να μην τους αναφέρουμε. Και πολύ να τελειώσω ευχαριστώντας τον προπονητή μου βέβαια και την οικογένειά του, που κάνει απίστευτη υπομονή για 2 τα παιδάκια. Όλο τον κόσμο, τους φίλους μου, το δημιουργείο. Πω, τι γίνεται. Μπράβο, Φανή, μπράβο, Φανή. Μας τρέλανε αυτό το κορίτσι φέτος, όπου έτρεχε. Από τον Μπρούνο Ζάουλη θυμάμαι που τα τίναξε όλα τον αέρα. Άλλο πράγμα. Πρώτη Ολυμπιονίκης στα 400 μέτρα με εμπόδια των γυναικών. Φανή Χαλκιά, Ελλάς. Και η ώρα η ιστορική, η ώρα της απονομής, το χρυσό μετάλλιο από τον Κέβιν Κόστερ τον Αυστραλό. Και το Στεφάνι, το τιμημένο Στεφάνι για την εκπληκτική Ελληνίδα, την Φανή Χαλκιά. Και τα συγχαρητήρια για το δέσμιο όπως απαιτεί το πρωτόκολλο από τον κύριο Μίνο Κυριακού, τον πρόεδρο του Ιστορικού Συλλόγου του Πανελληνίου,
και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΙΑΠ, της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Τύπου. Οι απονομές γίνονται από έναν εκπρόσωπο της ΔΟΕ και από έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, στην οποία ανήκει το άθλημα, ανήκει το αγώνισμα. Και για τρίτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, ο ελληνικός εθνικός ύμνος στην Έλληνες, τραγουδίστε μαζί με όσους είναι στο στάδιο το εθνικό μας ύμνο. Φανεί η Ελλάδα σε ευγνωμονή, η Ελλάδα σε ευχαριστεί από μέσα από την καρδιά μας. Τόσο μεγάλες στιγμές, σπάνια ζούμε και εσύ απόψε έκανε όλη την Ελλάδα να πάει στα ουράνια, να πάει πολύ ψηλά.